Τα είπε όλα ο Δήμος του Κουμπούρης, δεν απομένει να πω τίποτα άλλο. Θα πω όμως ότι πρέπει να αποκατασταθούν οι συντάξεις. Πρέπει να αποκατασταθούν οι συντάξεις μας, υγιείες και επικουρικές. Αντιμετωπίζουμε, συνάδελφοι, ένα σοβαρό πρόβλημα με τις επικουρικές συντάξεις. Το ΕΤΕΕΤ γράφεται στον τύπο ότι θα ενσωματωθεί στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, στον ΕΠΚΑ, με σκοπό η επικουρική σύνταξη να ενσωματωθεί στην κύρια σύνταξη. Πρέπει να το προσέξουμε, πρέπει ο αγώνας να συνεχιστεί, γιατί είναι δύσκολη η καιρή και δεν πρέπει να υποστήρουμε τον αγώνα μας. Και οι εκπρόσωποι των συνταξιδικών οργανώσεων θα πρέπει να επισκεφθούμε τον πρόεδρο του ΕΤΕΕΤ για να του ζητήσουμε να μας πει τι θα γίνει με το ταμείο μας. Δεν πρέπει οι επικουρικές συντάξεις να ενσωματωθούν στις κύριες συντάξεις. Ο αγώνας συνεχίζεται. Είμαστε σήμερα εδώ για να πούμε ένα μεγάλο όχι στην κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας και στον Εντεγμό. Την πρωτότυπη δίκη που κάνει σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι πρωτόγνωρη τα νομικά χρονικά της χώρας αυτό που συμβαίνει σήμερα έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είστε στα αυτιά σας στις ειρήνες που ακούνται καθημερινά από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, από τα διάφορα νέα δίκτυα και αυτούς που καθημερινά μας τάζουν λαγούς με τετραχίλια. Οι πρόσφατες αποφάσεις τους 4 του Οκτώβρη του 19 βάλανε τα φόπλακα σε όποιες διεκδικήσεις αναδρομικών, καθώς επίσης τα δώρα Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδεία. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, ότι έχουμε κερδίσει μέχρι σήμερα, το έχουμε κερδίσει μέσα από τους αγώνες μας και μόνο. Όλοι μαζί λοιπόν να πορευτούμε έξω από το Υπουργείο Εργασίας και να κερδικήσουμε ότι με πολιτικές αποφάσεις μας πήρανε από το 2010 μέχρι και σήμερα, έτσι και τώρα με πολιτική απόφαση να μας το δώσουνε. Μέσα σε λιγότερο από 40 μέρες η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα έκανε 3 κινητοποιήσεις στην Αθήνα. Κοντά σε αυτόν εδώ το χώρο της 30 Νοέμβρη μας συνέβη ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί. Κινητοποιηθήκαμε με τα παιδιά μας, με τους εργαζόμενους, με τους επαγγελματοβιοτέχνες, με όλους τους νεολαίους και πετύχαμε να αναδειχθεί το σοβαρότερο ζήτημα που μας απασχολεί. Είναι αυτό του ασφαλιστικού, συνάδελφοι. Δεν είναι μόνο τα αναδρομικά. Η κυβέρνηση έχει έτοιμο και παρόλο που κάνουν ότι τσακώνονται οι υπουργοί και ο ένας υποστηρίζει τη δημόσια ασφάλιση, ο άλλος είναι έτοιμο να τα ξεπουλήσει. Φαίνεται ότι μας δουλεύουν τσιρόγαζοι. Όσα χρόνια είναι ο ασφαλιστικός βίος των εργαζόμενων, το επικουρικό θα πηγαίνει σε φανς αν το αφήσουμε να περάσει αυτό. Καταλαβαίνετε πόσα χρήματα θα μαζέψουν. Πρέπει να αντισταθούμε. Η αρχή έγινε, θα το δυναμώσουμε. Δεύτερο, συνάδελφοι και συναδέλφες, συλλαγητήριο, ήταν σε αυτόν εδώ το χώρο με βροχή γέμισε ο τόπος ομπρέλες, βροχή που δεν είχε διάρκεια τέτοια άλλη φορά εδώ στην Αθήνα. Κι όμως ήταν η μεγαλύτερη πανελλαδική συγκέντρωση και ζητήσαμε εκεί, συνάδελφοι, ήταν πριν τις γιορτές λίγο, ζητήσαμε το δώρο και είπαμε στην κυβέρνηση ότι για 3 τελευταία χρόνια πολλοί συναδελφοί μας παίρναν κάποια ψίχουλα, τα είχαμε ονομάσει, μέρισμα. Αυτοί όμως εδώ προτιμάνε να τα κόψουν. Δεν δίνουν ψίχουλα, προτιμάνε το τίποτα. Επίσης, συνάδελφοι και συναδέλφισες, θυμάστε ότι είχε με νόμο θεσπιστεί η 13η σύνταξη. Ήταν κουτσουρεμένη, ήτανε το 1/3 σχεδόν κάλυπτε ολόκληρες τις συντάξεις. Τι ζητούσαμε όμως? Να δοθεί ολόκληρη. Αυτοί που σήμερα κυβερνάν προτίμησαν να του κόψουν τελείως
και επειδή εκκρεμεί μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, έτσι είπαν ότι μέσα στο Γενάρη θα γίνει, το πρώτο που θα ζητήσουμε επίμονα είναι η 13η σύνταξη. Όχι κουτσουρεμένη, ολόκληρη, μια σύνταξη ακόμα για τον κάθε συνταξιούχο. Συναδέλφες και συνάδελφοι, ερχόμαστε σήμερα τρίτο και γρήγορο συλλαλητήριο. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, παρόλο που την υπήρχε ο χρόνος να προετοιμαστεί. Τι ζητάμε λοιπόν σήμερα, αυτά που έβγαλαν παράνομα μέχρι και τα δικαστήρια, με απόφαση οριστική μάλιστα και αμετάκλητη, να μας τα δώσουν πίσω. Τι ψάχνουνε, τους δικαστές, σχεδόν τους ίδιους δικαστές, να αλλάξουν την απόφαση? Αυτό θα είναι τραγικό, γιατί ήταν οριστική και αμετάκλητη. Ψάχνουν μάλλον την καθυστέρηση, γιατί και αυτό τους βολεύει. Εμείς όμως, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Δήμος ο Κουμπούρης και ο πρόεδρος των Δημοσίων, τα ζητάμε και δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ αυτά τα χρήματα, γιατί και το δώρο, όπως είπα, είναι παράνομο. Συναδέλφες και συνάδελφοι, τέλος. Είπαν, το ακούσαμε, ότι θα κλείσει το Διεθνές Νομισματικό Γραφείο εδώ στην Αθήνα. Δεν θα έχουμε τέτοιο. Αν τι πειράζει άμα δεν έχουμε γραφεία? Αν οι πολιτικές μας έρθουν από εκεί που μας έρχονται και φαίνεται ότι μας έρχονται, δεν πρέπει να τις πολεμήσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, μας πολιορκούν τα κανάλια σε καθημερινή βάση. Πρέπει να αντισταθούμε. Γι' αυτό η ευχή μου για το 2020 είναι να κάνουμε αγώνες, να ανακτήσουμε τα χαμένα, και σας ευχαριστούμε για την παρουσία. Καλή χρονιά. Οι απόστρατοι βρίσκονται μέσα στον αγώνα μαζί με την κοινωνία, στον αγώνα επιβίωσης, ανάκτησης της αξιοπρέπειας όλων των συνταξιούχων. Είμαστε σήμερα εδώ για να δείξουμε ότι είμαστε μέσα στην κοινωνία. Αγωνιζόμαστε για να ανακτήσουμε τα χαμένα μας και να κρατήσουμε τα κεκτημένα μας. Η αξιοπρέπειά μας και η επιβίωσή μας δεν διαπραγματεύεται. Είμαστε μαζί στον αγώνα επιβίωσης. Παράλληλα, σε ένα κράτος δικαίου, καλούμε τη δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος της, να παραμείνει ανεξάρτητη όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και όχι καθ' υπόδειξη των εκάστοτε κυβερνώντων. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Θέλουμε να το αποδείξει και αυτή επράκτως στον αγώνα μαζί. Σημειωτέων ότι αγώνας χαμένος είναι αυτός που δεν δόθηκε ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η λαϊκή κουβέντα λέει, τι είχες Γιάννη μου, ό,τι είχα πάντα. Αυτή τη διαδικασία λοιπόν εμείς δεν την ανακαλύψαμε σήμερα. Στον δρόμο είμαστε από την ώρα που άρχισαν οι αδικίες και θα σταματήσουμε όταν τακτοποιηθούμε σε αυτή την ποιότητα ζωής μας. Δεν πληρώσαμε τυχαία, πληρώναμε εκείνα που έλεγαν οι νόμοι τους, διεκδικούμε εκείνα που πραγματικά δικαιούμαστε και τίποτε παραπάνω. Δεν είπε κανένας για 16η σύνταξη, 13η και 14η που πληρώναμε. Και μας λέγανε ότι ξέρετε, είστε και ευνοημένοι γιατί πληρώνετε 6 δίμηνα και παίρνετε 7. Λοιπόν, πού είναι σήμερα τα 7 και πού είναι τα 6. Τα μισά είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τον αγώνα. Μόνο εκεί υπάρχει εποτική και ελπίδα. Και ας αφήσουμε τις υπόλοιπες κουβέντες για αυτούς που λένε αέρα κομπανιστών. Ευχαριστώ. Χαιρετίζουμε την μαζική συγκέντρωσή μας εδώ μπροστά στο ΣΤΕ. Συνάδελφοι, στις 14 Δεκέμβρη του 19, εδώ πιο πάνω στα προπύλα, κάτω από καταρακτώδη βροχή, εισέγερε μια μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου. Αναγκάσαμε τότε στην κυβέρνηση, τα κυβερνητικά στελέχη, να μαζευτεί αντιπροσωπεία με τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Βρούτσι. Στη συνάντηση λοιπόν αυτή ο κύριος Βρούτσι μας ανακοίνωσε ότι η σημερινή που η νομική δίκη την προκάλεσε αυτός, γιατί έβαλε τη δίκη στο ΕΠΤΕ να τη ζητήσει. Άρα να μην έχουμε αυταπάτες, γιατί αγαπητοί συνάδελφοι, τα δώρα, οι συντάξεις, η υγεία δεν κερδιθήκανε, αγαπητοί συνάδελφοι, στις δίκες των πρωτοδικείων και στις αίθουσες των ΣΤΕ. Κερδιθήκανε
ήταν με μαζικούς αποφασιστικούς αγώνες και πολλές περιπτώσεις και με αίμα. Και με αυτούς τους αγώνες θα τους φέρουμε πίσω. Δεν παρακαλούμε τους ηγέτες μας. Απαιτούμε επαναφορά των δώρων μας και ό,τι άλλο μας έχει παρακρατηθεί. Καλή χρονιά. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Δικηγόρων συμμετέχει αγωνιστικά στο σημερινό συλλαλητήριο και ενώνει τη φωνή των συνταξιούχων δικηγόρων με αυτή όλων των συνταξιούχων προς διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας, τα οποία μόνο με αγώνα μπορούν να λυθούν. Σκέφτομαι ότι έχω δύο δρόμους μπροστά μου. Ο ένας είναι να καταφύγω στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς των σφαγέων μας, γιατί γενικά έτσι είναι ένα κατεστημένο γενικότερο που μας τα παίρνει. Και ο άλλος δρόμος είναι αγκαλιά με τον συνάδελφό μου που τον αδικούν, αγκαλιά και αλληλέγγυα με όλους τους συναδέλφους, να παλέψουμε για το δίκιο μας, να μας δούνε πολλούς και όχι σε κάποιους προθάλαμους δικηγορικό γραφείο που δεν μας βλέπει κανένας και να αναγκαστούν να κάνουν πίσω. Το καταφέραμε και το τελευταίο, συνάδελφοι, κανένας δεν πήρε τίποτα από τους κατά τη γνώμη μου εγωαϊστές, καλοπροαίρετους συναδέλφους μου που νομίζαν ότι θα λύσουν το πρόβλημα με τα δικαστήρια. Αλλά για σκεφτείτε, ακόμα και αν αύριο πάρει κάποιος κάτι, πόσο με έχει θίξει εμένα και τους συναδέλφους μου που παλεύουμε και δεν καταφέρνουμε στη δικαιοσύνη. Όλοι μαζί, συναδελφοί, πρέπει να παλέψουμε ενάντια στην αδικία.